προορισμού. Τι κάνεις, Χαρούλη μου? Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά, όλα ωραία, καλά? Ωραία. Τι ωραία η Μάλτα. Μάλτα μέρος Β, ουσιαστικά. Θα ξαναγηθούμε. Είναι το δεύτερο μέρος και τελευταίο από τη Μάλτα που θα γνωρίσουμε τη μαλτέζικη κουζίνα και κάνουμε μία βόλτα στα ελληνικά στέκια που έχουμε βρει μέσα στην Βαλέτα. Είναι νομίζω κάτι πολύ διαφορετικό. Πάμε εκεί που γίνονται τα γυαλιά. Α, ναι, που είναι ένα εξαγώγημο προϊόν. Εξαγώγημο προϊόν, που είναι πραγματικά έτσι, μια πολύ ωραία εμπειρία αυτό που θα δούμε. Και θα γνωρίσουμε και τη μαλτέζικη κουζίνα, η οποία. Μου κάνει εντύπωση, γιατί όπου και αν έχεις πάει, έχεις εντοπίσει τα ελληνικά στέκια. Δηλαδή, σε κάθε όχι, γωνιά του πλανήτη. Η λογική των γυρισμάτων που κάνω για το εξωτερικό είναι η ομογένεια και τα ελληνικά στέκια. Και κάτι από αυτό μπορούμε που παίρνουμε άδεια και δείχνουμε και στην εκπομπή μας. Όχι, προφανώς, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι θέλει όπου έρευνα, και να πας υπάρχουν ελληνικά στέκια. Βέβαια. Αντίστοιχα, δεν ξέρω αν όπου και να πας υπάρχουν σκανδιναβικά στέκια. Δηλαδή, σου φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα που προγραμματίζω το ταξίδι μου να πάω Μπαγκόκ και Πουκέτ, κάνουμε έρευνα, έχουμε βρει τρεις Έλληνες που είναι εκεί και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τα προξενία και όλα αυτά να πάρουν άδεια προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν και να μας δείξουν τις επιχειρήσεις εκεί. Θα την πας και την Ταϊλάνδη σου, Χαρούλη? Σε 6 μήνες, αλλά από τώρα κάνουμε. Καλά, σε 6 μήνες. Τι νόμιζα, πάμε για διακοπές εκεί, ρεπορτάζ κάνουμε. Καλά, ρεπορτάζ, ρεπορτάζ, την κάνεις και τη βουτιά σου. Καλά. Όταν πας 4 μέρες θα τα κάνεις αυτά. Χάλια, αλλά. Ναι. Πάω εγώ, άμα μου δίνουν άδεια για 4 μέρες στην Ταϊλάνδη, δεν έχω παράπονο. Να σου πω, πριν πάμε στον καιρό, σχολιάζαμε και την πολύ συγκινητική στιγμή. Με τον Παντελή Παντελίδη. Πώς το βίωσαν τα αδέρφια του και η οικογένεια που ήσουν εκεί μαζί τους? Να σου πω κάτι, όλοι ήταν εκεί. Και ο Δημήτρης το είδε που τον άκουγα χτες. Πίστεψε με, χτες ήταν η μέρα χαράς. Για όλους εκεί. Μα και μ' άρεσε και το είπαμε και εμείς αυτό, ότι αυτά τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος ανέδειξε τον αδερφό τους και ακόμα. Ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Του κόσμου, η μνήμη του είναι ζωντανή. Είχαν δοθεί τα ονόματα και τα άτομα που θα σηκωθούν πάνω για να πάρουν το βραβείο. Γι' αυτό και δεν μπήκε στη διαδικασία να μεσολαβήσει η δισκογραφική εταιρεία. Ήταν κάτι που το αυτοσχεδιάσανε, δεν υπήρχε λόγο συγκεκριμένο να βγει. Τους βγήκε, ήταν μια πολύ όμορφη πλευρά που πέρασε και τη σεβάστηκε και ο κόσμος. Γιατί θέλησαν τα παιδιά να μιλήσουν και στις κάμερες μετά. Και το χαρήκαμε όλοι αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει να θυμόμαστε αυτόν τον καλλιτέχνη. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε.